μιλήσουμε σήμερα για τη διατροφή μας. Βάζουμε στο τραπέζι τον όρο «συναισθηματικό φαγητό» και με τη βοήθεια του διατροφολόγου Γιώργου Περογιαννάκη προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει, πώς εκδηλώνεται, ποιους αφορά και κυρίως πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη διατροφική συμπεριφορά. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά και να δούμε τι εννοούμε με τον όρο «συναισθηματικό φαγητό». Όταν ένα άτομο έχει μια έντονη τάση προς φαγητό και ανταποκρινόμενο αυτό σε διάφορα αρνητικά συναισθήματα, μπορεί να είναι άγχος, μπορεί να είναι θλίψη, κούραση, στρες. Πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει μια δίαιτα και μετά επιστρέφουμε στις προηγούμενες διατροφικές μας συμπεριφορές? Όλοι βρίσκουμε ένα κοινό σημείο εδώ. Ο Γιώργος Περογιαννάκης διαχρονικά συναντά αυτό το μοτίβο στη δουλειά του και αποφάσισε να το ερευνήσει σε βάθος. Υπάρχει μια πολύ κακή πρόγνωση, ας πούμε, σε εισαγωγικά, στο αν κάποιος θα τηρήσει ή θα αλλάξει το βάρος του ή τη διατροφή του, ας πούμε, αν έχει κάποιο πρόβλημα με το συναισθηματικό φαγητό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε ποια είναι η σχέση συνολικότερα με τη διατροφή και μετά να αποφασίσουμε ποια κατεύθυνση θα επιλέξουμε. Και σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά, είναι διεπιστημονικό, δεν αφορά μόνο τη δική μου ειδικότητα. Έχετε αναρωτηθεί σε ποιο βαθμό τα πρότυπα ομορφιάς που μας έχουν επιβληθεί επηρεάζουν τις διατροφικές μας συμπεριφορές? Η βιομηχανία της δίαιτας και το μάρκετινγκ της αψεγάδιας της εμφάνισης μας έχουν παρασύρει όλους, άλλους πολύ και άλλους λιγότερο. Τα στατιστικά αναφέρουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό και αν αναφερθούμε στο σοβαρότατο ζήτημα των διατροφικών διαταραχών, τότε στο κάδρο μπαίνουν και τα νέα παιδιά, στα τέλη της εφηβείας τους, αρχές της ενήλικης ζωής τους. Όταν μιλάμε για το συναισθηματικό φαγητό, που είναι, για να το διαχωρίσουμε λίγο, το συναισθηματικό φαγητό είναι κάτι πιο σύνηθες και κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, σε μια διατροφική διαταραχή. Μπορεί να είναι ένας προπομπός ανάλογα την έντασή του. Αυτό το συναντάμε, μπορεί να συναντηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Μπορεί να μην ήταν υπαρκτό και να ξεκινήσει. Γενικά έχουμε και δεδομένα ότι από διάφορες χώρες ότι και κατά τη διάρκεια της πανδημίας το συναισθηματικό φαγητό φάνηκε να αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με πριν. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι από εκεί που κάποιος δεν είχε τόσο έντονο αυτό το πρόβλημα, ξαφνικά να αρχίσει να δημιουργείται και να κλιμακώνεται. Και όταν μιλάμε για συναισθηματικό φαγητό, μιλάμε για υπερφαγία? Δεν έχει να κάνει πάντα το συναισθηματικό φαγητό με την ποσότητα. Μπορεί να έχει να κάνει με τσιμπολόγημα, ας πούμε. Μπορεί να έχει να κάνει πιο πολύ με τα συναισθήματα που σώθουν, χωρίς να είναι αντικειμενικά μεγάλη η ποσότητα τροφής. Εδώ βέβαια μπαίνει και ένα ερώτημα, τι σημαίνει αντικειμενικά μεγάλη ποσότητα τροφής για κάθε άτομο. Το επεισόδιο υπερφαγίας όμως είναι πολύ πιο στενά ορισμένο. Έχει να κάνει με δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η απώλεια ελέγχου. Δηλαδή κάποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να σταματήσει, ότι υπάρχει μια μεγάλη ασυνείδητη κατανάλωση τροφής και δεν μπορεί να σταματήσει και να βάλει ένα φρένο στην κατανάλωσή του. Και το άλλο είναι ότι θα λέγαμε ότι αυτό πάλι το ότι είναι μεγάλες οι ποσότητες αντικειμενικά, οπότε αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα επεισόδιο υπερφαγίας που θα πρέπει και αυτό να το κρίνει ο επιστήμονας υγείας. Άρα το συναισθηματικό φαγητό πώς θα το αναγνωρίσουμε? Κάποια χαρακτηριστικά είναι ο τρόπος σκέψης όλα ή τίποτα, οπότε σκέφτονται με διαδικούς όρους τη διατροφή τους ή κάτι το κάνω απόλυτα καλά και υγιεινά, ας πούμε, ή δεν το κάνω καθόλου καλά και διατροφή μου είναι ανθυγιεινή. Υπάρχει το κομμάτι της μυστικότητας που είπαμε ότι είναι κάτι πολύ προσωπικό και φοβάμαι να το πω σε έναν πολύ κοντινό μου άνθρωπο, εννοείται, γιατί νιώθω ότι ίσως με κρίνει ή θέλω να κρατήσω αυτή τη συμπεριφορά για μένα, οπότε είναι το θέμα της μυστικότητας. Άρα το κάνεις στα κρυφά δηλαδή τις περισσότερες φορές, όταν όλοι λείπουν από το σπίτι, κάπως έτσι? Ναι, ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό. Επίσης και η τελειομανία φαίνεται να συνδέεται, γιατί στο κομμάτι της διατροφής είναι δύσκολο πάρα πολλές φορές για κάποιον που είναι τελειομανής να τα τηρήσει όσα πρέπει, σε εισαγωγικά το πρέπει. Θέλω να σου απευθύνω κάποιες πολύ βασικές ερωτήσεις που νομίζω ότι είναι αυτές που θα ήθελε να κάνει και το κοινό που μας παρακολουθεί. Πώς θα σταματήσω αυτές τις επιδρομές που κάνω στην κουζίνα, στο ντουλάπι μου, στο ψυγείο μου, εκεί που κρύβω όλα αυτά τα οποία σκέφτομαι όλη μέρα ότι θέλω να καταναλώσω? Σκέφτομαι συνέχεια το φαγητό. Όταν υπάρχει αυτό, πάλι έχει να κάνει με το συναισθηματικό φαγητό. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να αποκτήσουμε καλά δεδομένα για το τι γίνεται τώρα.
Ένα, ας πούμε, κομμάτι έχει να κάνει με ένα εργαλείο το οποίο είναι το ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων, το οποίο μπορεί κάποιος να το κάνει και πολύ απλά μόνος του. Δηλαδή, μπορεί να καταγράφει ανά ημέρα τις ώρες και τι τρώει. Και εκεί πέρα θα αρχίσει να διακρίνει κάποια μοτίβα. Οπότε το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση κάποιων μοτίβων. Να δούμε, γιατί πολλές φορές σίγουρα δεν μπορούμε να θυμόμαστε όλα όσα φάγαμε, ειδικά όταν η κατανάλωση είναι και πιο ασυνείδητη, ας πούμε. Οπότε με το να καταγράφεις πρώτα βλέπεις αυτά τα μοτίβα, βλέπεις δηλαδή ποιες ώρες μπορεί να είναι πιο συχνό το συναισθηματικό φαγητό ή ποια συναισθήματα τελικά σε οδηγούν πιο έντονα σε αυτό. Οπότε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που συνήθως το ξεχνάμε είναι δεδομένα. Όσο καλύτερα γίνεται, όσο γίνεται σε ένα πλαίσιο, δηλαδή πώς έγινε η κατανάλωση κτλ. Και μετά από εκεί η ίδια η καταγραφή, το να καταγράφουμε κάτι, μας βοηθάει να αλλάξουμε, να γίνουμε πιο ενσυνείδητοι σε αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικό βήμα, όπως μου εξηγεί ο Γιώργος, είναι να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πρόγραμμα διατροφής. Ποιες ώρες καταναλώνουμε τα γεύματά μας και τι τροφές επιλέγουμε να περιλαμβάνουν. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει στα άτομα που έχουν ως πρόβλημα το συναισθηματικό φαγητό, συνήθως το διατροφικό τους πλάνο είναι προς τη χαοτική πλευρά. Οπότε ελέγχοντας και βάζοντας συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα γεύματα, κάνοντας αυτή τη διαδικασία κάθε φορά, κανονικοποιούμε ουσιαστικά τη διατροφική πρόσληψη. Συνήθως στις περιπτώσεις της ψυχολογικής πείνας, τέλος πάντων, οι τροφές που επιλέγουμε είναι αγγούρια, καρότα και μπρόκολα ή είναι κάτι άλλο που συνήθως είναι λίγο πιο αμαρτωλό για τα δικά μας δεδομένα. Δεν είναι στάνταρ. Ο καθένας έχει το δικό του, ας πούμε, τρόφιμο που καλύπτει αυτή την ανάγκη τη συναισθηματική. Αλλά σίγουρα μιλάμε για τρόφιμα τα οποία είναι πιο πυκνά θερμικά και αυτό εξηγείται και βιολογικά δηλαδή. Μία δίαιτα λοιπόν που πολλές φορές τις κάνουμε από μόνοι μας, χωρίς να ξέρουμε καν αν μας ταιριάζουν και μπαίνουμε σε δύσκολες διαδικασίες. Είναι ικανή ή δυνατή να μας βυθίσει ακόμα πιο πολύ σε αυτή την δίνη του συναισθηματικού φαγητού? Όταν κάποιος μου απευθυνθεί σε μένα και μου πει ότι έχω καταλάβει ότι έχω πρόβλημα με το συναισθηματικό φαγητό, το πρώτο που θα σου πω τι δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε δίαιτα. Και η δίαιτα δεν περιλαμβάνει μόνο το κομμάτι. Okay, είναι το υστερητική δίαιτα και τα λοιπά, η περιοριστική, αλλά έχει να κάνει και με όλη την οτροπία που περιβάλλεται. Δηλαδή, ακόμα και αν το διατροφικό πλάνο είναι προσεγμένο, υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικιλία στις διατροφικές επιλογές, είναι η νοοτροπία που θα μπει ο άλλος, εφόσον είναι το κλασικό αυτό που λέμε τώρα κάνω δίαιτα, οπότε ενεργοποιείται και αυτό το διαδικό στοιχείο στη σκέψη που είπαμε όλα ή τίποτα, οπότε πηγαίνει όλο αυτό προς αυτή την πλευρά. Και τι γίνεται εκεί? Το βασικό που γίνεται εκεί είναι ότι όντως υπάρχει ένας φαύλος κύκλος μεταξύ δίαιτας και συναισθηματικού φαγητού και αυτό που παρατηρείται συνήθως και σίγουρα κάποιος που θα μας ακούσει ίσως θα το συμπεράνει και για τον εαυτό του, κάθε φορά που ξεκινάει η δίαιτα φτάνει σε ένα σημείο όπου νιώθει ότι τη χάλασε ή ότι κάτι δεν πήγε καλά, οπότε θα την παρατήσει. Θα καταφύγει μετά συναισθηματικά στο φαγητό, οπότε είναι μια μαθημένη αυτή η συμπεριφορά, μια διατροφική συμπεριφορά προς τα εκεί. Και κάποια στιγμή θα ξαναποφασίσει να κάνει δίαιτα και θα πάμε σε όλον αυτόν πάλι το φαύλο κύκλο. Και αυτό που παρατηρείται είναι ότι κάθε φορά ο φαύλος κύκλος αυτός τρέχει όλο και πιο γρήγορα. Μάλιστα. Οπότε η δίαιτα κρατάει λιγότερο και το συναισθηματικό φαγητό πάλι παίρνει τη θέση και αυτός ο φαύλος κύκλος επαναλαμβάνεται. Το συναισθηματικό φαγητό είναι ένα ζήτημα πολυπαραγωγικό. Άρα είναι σοφό να αναζητήσουμε λύσεις και από διαφορετικά πεδία. Ένα κομμάτι έχει να κάνει με την γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, που είναι μια ψυχολογική θεραπεία, τώρα σε αυτό το κομμάτι πιο προσαρμοσμένη στη διατροφή, οπότε, και έχει να κάνει με εργαλεία όπως η επίλυση προβλημάτων, πώς λύνουμε ένα πρόβλημα, οπότε υπάρχουν και κάποια διαδικασία να λύσουμε ένα πρόβλημα, με την επιλογή εναλλακτικών δραστηριοτήτων έναντι του φαγητού, έναντι της συναισθηματικής κατανάλωσης φαγητού. Και μετά πάμε και στο κομμάτι της πιο ενσυνείδητης διατροφής που υπάρχει. Είναι ένα καινούριο πεδίο που έχει ενδιαφέρον ερευνητικά και έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε την πείνα μας, κατά πόσο δίνουμε προσοχή σε αυτό που τρώμε, κατά πόσο αφιερώνουμε χρόνο για να είμαστε στο παρόν και να βλέπουμε τι συμβαίνει. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα χρειάζεται δουλειά με τον εαυτό μας. Χρειάζεται να αποκαλύψουμε το πρόβλημα, που είναι δύσκολο στην αρχή. Δηλαδή, όσο το πρόβλημα
όσο πιο έντονο το πρόβλημα ή όσο λιγότερο το έχουμε κατανοήσει, γιατί πολλές φορές μπορεί να κρύβουμε ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί. Η πρώτη φάση οπότε είναι να το αποκαλύψουμε, να δούμε στα μάτια το πρόβλημα και να δούμε όλη την έκτασή του. Μια παγίδα πάντα που μπορεί να πέσει κάποιος έχει να κάνει με το τι κριτήρια θα βάλουμε στην προσπάθειά μας. Δηλαδή, νιώθω καλά με τη διατροφή, ποια είναι η σχέση μου με τη διατροφή, μου δίνει ενέργεια, νιώθω ένα κομμάτι ευεξίας μέσω της διατροφής, νιώθω ότι τα γεύματά μου είναι οργανωμένα με βάση το πρόγραμμά μου και δεν νιώθω κούραση συνεχώς. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι μια... να κάνεις ένα βήμα πίσω, να δεις γιατί κάνεις όλη αυτή την προσπάθεια και μάλλον να ανοίξεις λίγο την ομπρέλα, να ανοίξεις λίγο τα κριτήρια που θα βάλεις στην προσπάθειά σου για να είναι πιο βιώσιμο και να μην είναι ψυχοφθόρα. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την αλλαγή εφόσον δουλέψουμε και αποφασίσουμε ότι θα δουλέψουμε τον εαυτό μας και αυτό θα αποτυπωθεί και στη διατροφή μας και ωραία, τα καταφέρνουμε, κάνουμε βήματα και τελικά πώς αυτή η αλλαγή θα συντηρηθεί. Πώς θα γίνει δικό μας κομμάτι και θα συνυπάρχουμε, θα γίνει τρόπο ζωής τέλος πάντων. Έχει να κάνει με το τι χτίσαμε όταν ξεκινήσαμε να αλλάξουμε την προσπάθεια. Οπότε στην ουσία για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε όλη αυτή τη βιομηχανία της δίαιτας, ένας όρος που μου αρέσει να χρησιμοποιώ γιατί υπάρχει πολλή πίεση εξωτερική για το κομμάτι της δίαιτας, της εμφάνισης κτλ. Οπότε μιλάμε σε αυτό το κομμάτι ότι έχει χτιστεί ένα οικοδόμημα μέσα μας. Το πρώτο βήμα είναι ότι γκρεμίζεις αυτό το οικοδόμημα τελείως. Οπότε, χτίζοντας καινούργια θεμέλια με διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικά εργαλεία κτλ., διαφορετικό τρόπο σκέψης, το πιο σημαντικό, έχεις ήδη καταφέρει να κάνεις τη δουλειά της συντήρησης στην αρχή της προσπάθειας. Φτάνοντας στο τέλος, θα μας υπενθυμίσω το πρώτο μας βήμα. Η σωστή ενημέρωση. Πρώτα και κύρια ενημερωνόμαστε για το πρόβλημά μας, δεύτερον το αναγνωρίζουμε, και εφόσον καταλάβουμε ότι το συναισθηματικό φαγητό είναι και μία δική μας συμπεριφορά, αποφασίζουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ενημέρωση από τις σωστές πηγές και βοήθεια από τους σωστούς ειδικούς. Ο μόνος τρόπος για να σπάσουμε το φαύλο κύκλο και να αποκτήσουμε μία υγιή σχέση με τον εαυτό μας και με την τροφή μας.